Λοιπόν, μαζευτήκατε σήμερα εδώ πέρα σε ένα παιχνίδι φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ένας καλός σκοπός. Πες μου τις πρώτες σου σκέψεις. Κοίταξε να δεις, η ομάδα αυτή έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να ανταποδιώσουμε αυτά που έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια από τον μπάσκετ, να οδηγήσουμε βοήθεια. Και πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό λόγο που είναι για το παιδάκι αυτό. Και πάντα είναι υποχρέωσή μας σε τέτοιες περιπτώσεις να ερχόμαστε και να δούμε το παρόν. Και ήταν δηλαδή τόσο εύκολο το να πείτε το νέο όταν είχες έγινε κλάδος? Όχι, είναι δεδομένο, δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Με το που γίνει κάτι τέτοιο, αμέσως είμαστε μια αγκαλιά όλοι μαζί, να δώσουμε μια βοήθεια σε ό,τι θέλει να ζητήσει. Οπότε το μπάσκετ είναι ένας τρόπος να φέρει έναν νέο Σμυρνιώτη στον Παπάγου για να παίξει? Παντού, έχουμε πάει μέχρι και την Αλεξανδρούπολη για τέτοιους λόγους. Περιμένατε περισσότερο κόντρα? Ναι, η αλήθεια είναι, εντάξει, η ομάδα του Παπάγου είναι Α2, τώρα κάνει μια προπόνηση για αυτούς, δεν θέλουν να κοντραριστούν. Εμείς το έχουμε έτσι πιο λαχτάρα να παίξουμε ξανά, να θυμηθούμε τα παλιά. Αλλά ο Παπάγος είναι τώρα μια ομάδα Α2, πολύ δυνατή και τους έχουμε μεγάλη καλή επιτυχία.